Ανοίξουμε τρεις κάρτες φίλες και φίλοι για συμβουλευτική ταρό. Να δούμε τι συμβουλή θα μας δώσουν οι κάρτες. Θα σας δώσουν δηλαδή. Πρώτη. Δεύτερη. Η τρίτη. Διάλεξε. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη κάρτα να δούμε τι συμβουλή θα σου δώσουν. Εσύ που επιλέξεις την πρώτη, δείχνει εδώ πέρα προσοχή. Αυτό σημαίνει διαμάχες επαγγελματικές ή μπορεί να είναι και συναισθηματικές ή επαγγελματικές συναισθηματικές, προσοχή, κάποιο άτομο θα φροντίσει να σε στεναχωρήσει, να σου βάλει τρικλοποδιές, να σε τιμωρήσει, ακόμα και να σε εκδικηθεί. Οπότε προσοχή, να έχεις κεραίες τεντωμένες, εντάξει, μην το αφήσεις να συμβεί. Πάμε σε σένα που επέλεξες τη δεύτερη κάρτα. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, ό,τι χτίζετε, να το χτίζετε με καλές βάσεις και η σχέση που έχετε, να ξέρετε, επαγγελματική ή αισθηματική, δείτε τι βάσεις υπάρχουν. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε αν όντως υπάρχουν βάσεις ή απλά κάνετε όνειρα. Όνειρο, όπως λέγεται, ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Και τελικά είναι παλάτια σε άμμο και θα τα πάρει ο αέρας με την πρώτη κακοκαιρία, όπως με τα τρία γουρουνάκια. Πάμε εδώ πέρα σε σένα που επέλεξες το τρίτο. Εδώ φίλες και φίλοι, η τύχη σας αλλάζει προς το καλύτερο. Αν είστε ήδη τυχεροί, η τύχη σας ευνοεί για ακόμα περισσότερα πράγματα. Εντάξει, και επαγγελματικά και οικογενειακά και αισθηματικά και οικονομικά. Γενικά η τύχη σου ανοίγει σε όλους τους τομείς. Αυτά φίλες και φίλοι. Αύριο μείνετε συντονισμένοι από αύριο και μετά. Πάμε στον οροσκόπο να κάνουμε τα γυρίσματα για τις προβλέψεις που ανεβαίνουν στο κανάλι του οροσκόπος.gr. Μείνετε συντονισμένοι εκτός από το δικό μας το κανάλι και στο κανάλι του οροσκόπος.